Ως πρώτο βήμα για την μεγάλη πολιτική αλλαγή, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 12ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας την ομιλία με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του νωρίς το απόγευμα της Κυριακής. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε αισιόδοξος ότι το 2019 θα είναι ένα πολύ καλό έτος για την Ελλάδα και τη Νέα Δημοκρατία. Η χρονιά που θα γυρίσουμε σελίδα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Εξαπέλυσε εκ νέου σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για ευτέλεια της διακυβέρνησης της χώρας από το παρακμιακό δίδυμο Τσίπρα Καμένου. Ο κεντρικός στόχος του 12ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ήταν η ανάδειξη της πρότασης του κόμματος για την κοινωνική πολιτική. Έχουμε αντιληφθεί, όλοι το έχουμε καταλάβει, ότι για να ξαναστηθεί αυτό το κράτος, για να ξαναπάρει μπροστά η οικονομία μας, πρέπει να ενισχύσουμε τη μεσαία τάξη και τους οικονομικότερα οικονομικά ασθενέστερα στρώματα και τους συνταξιούχους οι οποίοι πλήγησαν τα τελευταία χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η σημερινή κυβέρνηση πρέπει να φύγει γιατί πήγε τον τόπο πολλά χρόνια πίσω, γιατί εκτός από πρωτοφανείς εθνικές υποχωρήσεις διέλυσε τη μεσαία τάξη, άλωσε το κράτος και εξασθένισε τη δημοκρατία μας. Υποστήριξε επίσης ότι το κουβάρι των σκανδάλων μόλις έχει αρχίσει να ξετυλίγεται, ενώ αναφερόμενος στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ότι έχουμε χρέος να απευθυνθούμε πιστικά στους Έλληνες, μιλώντας τη γλώσσα της προγραμματικής μας αλήθειας. Στο πλαίσιο της παρουσίας του προγράμματος κοινωνικής πολιτικής, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, προχώρησε δύο πολύ σημαντικές δεσμεύσεις. Η πρώτη αφορά την ενίσχυση της οικογένειας και αφορά το επίδομα των 2.000 ευρώ για κάθε καινούργια γέννηση παιδιού. Και το δεύτερο είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού στο διπλάσιο του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ. Επίσης, βγήκε μια πολύ σημαντική είδηση από το στόμα του Προέδρου μας στο κλείσιμο του συνεδρίου, που ήταν το άνοιγμα, που είναι το άνοιγμα του κόμματος σε νέα στελέχη, τα οποία όμως, προσέξτε, δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ ξανά με την πολιτική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μετά τις 10 Ιανουαρίου, που και συμπληρώνονται τα 3 χρόνια από την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας, θα αρχίσει να γίνονται ανακοινώσεις με νέα στελέχη, τα οποία θα εμπλουτίσουν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, βέβαια, έκανε και ένα κάλεσμα και στους παλιούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας να εμπιστευτούν το κόμμα μας και να μας δώσουν τη δύναμη να προχωρήσουμε νικηφόρα στις επόμενες εκλογές. Στις αρχές του 2019 θα αρχίσουν να ανακοινώνονται και τα ψηφοδέλτια των επόμενων εθνικών εκλογών και των ευρωεκλογών. Το ξεκίνημα θα γίνει στις 10 Ιανουαρίου, που συμπληρώνονται 3 χρόνια από την εκλογή του στην Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, όποτε θα ανακοινωθούν δεκάδες καινούργια στελέχη που θα πολιτευθούν για πρώτη φορά με το κόμμα. Για πρώτη φορά, ιστορικά, στο κόμμα μας έχει συμβεί το εξής. Μετά τις εκλογές, τις ισοκομματικές, όπου ήταν δύσκολες κατά ομολογία, οι δύο υποψήφοι όχι απλά συνυπήρξαν στο κόμμα, αλλά συνεργάστηκαν. Και αυτό φάνηκε πάρα πολύ στο 12ο συνέδριο. Η συνεργασία του Βαγγέλη του Μημαράκη με τον πρόεδρο τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Πολύ σημαντική η δήλωση του Κώστα του Καραμαλή και πολύ σημαντική η τοποθέτηση του Αντώνη του Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού. Επίσης, πολύ σημαντικό στοιχείο ήταν η τοποθέτηση του Μάνφρεντ Βέμπερ, του υποψηφίου για την Προεδρία της Κομισιόν από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Μίλησε για ένα κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, ένα κόμμα με διεθνή αναγνώριση και είπε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι θα είναι ένας πάρα πολύ καλός πρωθυπουργός. Μία δήλωση και μία στάση όπου, επιτρέψτε μου να σας πω, ότι διαλύθηκαν και τα όποια παπαγαλάκια και κακές κασάνδρες από το ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι δυσαρεστημένο για τη στάση της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά το θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Και εδώ κλείνουμε το θέμα αυτό.